Πώς θα νιώσεις χωρίς το έπαθλο, χωρίς εμάς? Εντάξει, δεν θα είναι το ίδιο. Γιατί εδώ έχω δίδυμο φωτιά. Τελικά, μία έρχεται ο Κωνσταντίνος εμάς, μία δίνουμε εμείς παίκτη από την άλλη. Κάπου έτσι πάει. Και έλεγα να γίνουν διαφορετικές οι ομάδες πάλι. Στο γεμπέτσι. Όλα καλά. Όλα καλά, ναι. Κουρασμένοι. Πτώματα, είπαμε. Είπαμε ότι αυτά που λέγαμε και στον αγώνα, γιατί στο τέλος μετράνε άλλα πράγματα και είμαστε πολύ γεμάτοι για αυτό που κάναμε σήμερα. Την ανατροπή, το όλα, τα πάντα. Νιώθω πραγματικά περήφανη για εσάς. Χθες κάναμε τα πρώτα Captain's Game. Η αλήθεια είναι ότι πήγε πολύ καλύτερα από ό,τι περίμενα. Βγήκα αρχηγός εγώ και ο Μάριος και παίξαμε άλλο ένα run. Ποιος θα είναι πρώτος? Και εν τέλει το κέρδισα εγώ. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Τα συναισθήματά μου ήταν πολύ ανάμεικτα εκείνη τη στιγμή, γιατί έπρεπε να διαλέξω μία ομάδα και έπρεπε να διαλέξω ανάμεσα στο αν θα βάλω πιο πολύ το συναισθηματικό κομμάτι ή το αγωνιστικό, ή να φτιάξω μια καλή ομάδα γενικά. Πάντως ο Μάριος έξυπνη κίνηση να διαλέξει μια ομάδα που έδιωξε μόνο εσένα και ήρθε σε εμάς. Δηλαδή ήταν κόκκινη μπλε, αλλά σύν τη σταυρούλα σε εμάς. Δεν του βγήκε στρατηγική του Μάριο. Πήγε να κάνει υποκαιρίστικα στοιχεία στρατηγικής. Αλλά... Υποκαιρίστηκα, μόνο 3 άτομα είμαστε εσύ. Η σταυρούλα προτίμησε να πάει με το αγωνιστικό, θα έλεγα, προφίλ στοιχήματος ομάδας. Και ήταν κάτι το οποίο με παραξένεψε, μιας και με τον Ηλία τον Μπόγδανο είναι πάρα πολύ κοντά και είναι και πάρα πολύ καλός παίκτης, άρα θα μπορούσε να ήταν η πρώτη της επιλογή. Ανταυτού ήταν ο Σάκης. Με πιάνει ο Μάριος, λίγο πριν πάμε να πούμε για τις ομάδες. Μου λέει, θέλω τον μπλε χρώμα. Του λέω, ωραία, του λέω. Αν κερδίσω εγώ, του λέω, στο δίνω τον μπλε χρώμα. Πάρε την μπλε μπαντάνα. Γίνεται αυτό, του δίνω την μπλε μπαντάνα. Μετά μου λέει, έλα μου λέει να συζητήσουμε λίγο για το ποιον θα πάρεις και αυτά να δούμε. Και του λέω, μεταξύ του Ηλία και του Σάκη, και ήταν πολύ καλοί παίκτες. Απλά εντάξει, ο ένας είναι πιο καλός, οκ. Okay. Στατιστικά και όλο αυτό. Και ο Ηλίας είναι πιο κοντά μου. Και μου λέει, βασικά, εγώ θα έπαιρνα πρώτη επιλογή γυναίκα μου κάνει, άμα διάλεγα πρώτος. Γιατί του λέω, συλλογικά το Σάκη θα έπαιρνες. Και μου λέει, μπα, μου λέω, θα διάλεγα γυναίκα. Του λέω, ωραία, θα σου αφήσω και τη Στέλλα, του λέω, αφού τη θες. Και λέει, εντάξει, ωραία, λέω, θα σου αφήσω και τη Στέλλα. Το έχεις σκεφτεί? Ναι. Και διαλέγω το Σάκη. Και λέω, ωραία, θα διαλέγω το Σάκη. Θα πάρω και τη Στέλλα, θα πάρω τον Ηλία. Τέλειο. Καλά θα πήγαινε αυτό. Ναι. Και μετά μου παίρνει πήραμε τον κύριο. Είπε ότι έπαιξα πόκερ στο συγκεκριμένο, αλλά μιας και είπε ότι περίμενε να πάρω τη Στέλλα, θα μπορούσε τότε να πάρει πρώτα τον Ηλία, να πάρω εγώ τη Στέλλα και μετά να πάρει και το Σάκη, άρα να δημιουργήσει μια ομάδα η οποία έχει τη δυναμική που σκέφτεται για να κερδίσει τα έπαθλα, αλλά και τον κολλητό της στο παιχνίδι, να είναι μαζί. Η Σταυρούλα μου είπε προτιμώ να είμαι εγώ μόνη μου γυναίκα στην ομάδα. Για ποιο λόγο? Για να παίζει πιο πολλά ραν, ίσως και να δείξει το αγωνιστικό της κομμάτι που πάντα αυτό προβάλλει που της αρέσει. Μου το είχε πει, μου λέει εγώ, δηλαδή αν προτιμούσα να είμαι σε μια από τις δύο ομάδες που να έχει τη μία γυναίκα, να ήμουν αυτή που είμαι μία γυναίκα. Γιατί της αρέσει να. Εγωιστικό νομίζω. Να προβάλλει το αγωνιστικό της χαρακτήρα. Γιατί, συγγνώμη, αν είναι δύο γυναίκες. Πρώτον θα βοηθηθεί και δεύτερον δεν θα προβάλλει το αγωνιστικό. Εννοείται πως το προβάλλει. Για έχει 5,5 μήνες που είμαστε εδώ. Ο κόσμος ξέρει ποιος είναι, τι αγωνιστικά, πώς πάει, τι και πώς. Νιώθει ότι θα το παίξει η ηρωίδα και είμαι εγώ. Δεν όμως και να έχει. Επέλεξε αυτό. Με το χέρι στην καρδιά δεν με πείραξε που η Σταυρούλα δεν με πήρε. Αλλά είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι. Πολύ απλά. Εγώ δεν θα το έκανα. Δηλαδή, στις τελευταίες μέρες του παιχνιδιού το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι θα ήθελα ανθρώπους κοντά μου στις στιγμές που περνάω, γιατί είναι λίγες πλέον και θα μας λείψει όλο αυτό. Με τους οποίους έχω χημεία.
Δηλαδή, με τους όλοι έχουμε ξεχωρίσει κάποιους ανθρώπους. Όλοι έχουμε κάποιους ανθρώπους που περνάμε περισσότερο χρόνο εδώ. Οπότε δεν θα κοίταζα. Άμα είχα βγει αρχηγός, δεν υπήρχε περίπτωση να κοίταζα το αγωνιστικό. Ειδικά άμα ήταν, δεν ήταν κάτι ακραίο σε διαφορά. Δηλαδή, θεωρώ ότι θα προτιμούσα να πάρω ένα έπαθλο ή να μην το πάρω και να περάσω αυτό το χρόνο με κάποιον άνθρωπο που έχω έρθει κοντά. Ο Ηλίας μπορεί να μην δείχνει ότι έχει ενοχληθεί, αλλά επειδή είναι αρκετά συναισθηματικός ή αυτό έχει δείξει τόσο καιρό στο παιχνίδι το παιδί, πιστεύω πως κατά βάθος, αν και δεν θα το δείξει, σίγουρα τον πειράξει αυτή η επιλογή, μιας και λέει «ΟΚ, okay, αφού είμαι αρκετά καλός αγωνιστικά, είμαστε κοντά με τη Σταυρούλα, θα έπρεπε να ήμουν η πρώτη της επιλογή και ας μην ήμασταν τόσο δυνατοί σαν σύνολο ομάδας. Στις χαρές και στις λύπες φίλοι, τα καλά θα τα περνάμε μαζί, αλλά και τα κακά θα τα περνάμε μαζί». Η Σταυρούλα φαίνεται ότι δεν σκέφτηκε